Σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνει μια ενημέρωση και μετά από σχετική δικιά μας παρέμβαση αναφορικά με το θέμα της τηλεθέρμανσης. Σε όλους μας απασχολεί το συγκεκριμένο θέμα, είναι ένα μείζον θέμα τόσο για την πόλη της Κοζάνης όσο και για την Καραβία και για τη ΣΔΕΠ, και μας απασχολεί στο μεγάλο αυτό βαθμό γιατί δεν μας έχει συνηθίσει η τηλεθέρμανση, είναι αλήθεια, τα προηγούμενα χρόνια σε τέτοιες συνθήκες, δηλαδή να μένει χωρίς θέρμα σε όλη η πόλη. Είναι μία από τις ελάχιστες φορές που συμβαίνουν τέτοια ζημιά στο κεντρικό αγωγό και θα έπρεπε να μας απασχολήσει όλους για το μέλλον της τηλεθέρμασης και το τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν άμεσα με συντήρηση, προφανώς και αλλαγή του παλιού δικτύου, για να μπορέσουμε να απολαμβάνουμε το αγαθό της τηλεθέρμασης και τα επόμενα χρόνια με ασφάλεια. Υπήρξε μια μεγάλη αναστάτωση, κυρίως λόγω των σχολείων που έκλεισαν. Ήταν μια απόφαση του Δημάρχου που έχει και τα θετικά της και τα αρνητικά της. Θεωρούμε ότι δημιουργήθηκε μια μεγάλη αναστάτωση στον κόσμο γιατί δεν είχε προετοιμαστεί ο κόσμος και κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν θεματάκια όσον αφορά το πώς θα αντιμετωπιστούν οι ώρες των παιδιών αλλά και το πρόγραμμά τους. Ευελπιστούμε ότι το πρόβλημα θα λυθεί άμεσα. Το συγκεκριμένο πρόβλημα και να έχουμε πραγματικά όσο το δυνατόν μικρότερη επίπτωση στην ομαλή κοινωνική ζωή του τόπου και της πόλης αλλά και των υπολείπων μερών που συνδέονται με την τηλεθέρμανση. Τώρα.